Έχουμε κοντά μας το μόνιμο σχολιαστή της εκπομπής μας, κύριο Νίκο Αλέφαντο. Ευχαριστώ, ρε παιδιά, τι να πω, τι να τα πάντα λαθράψει κάνατε που έχουμε εκπομπή. Τον Ατάλοξο, εγώ ήσασταν τετάνο, τεράστιο, τιτανομήγιστρο. Με σταματάει ακόμα στον δρόμο και μου λέει: μπράβο, ρε Νικόλα, καλά το παίζω στο Μητσικό, στα Κέσσαρα εκεί πέρα και Πολυχρονίδη και στην Κοπελιά. Τα πάντα όλα μου λένε. Και απόψε θα τα πούμε τα πάντα όλα. Θα μου επιτρέψει όμως να σχολιάσω τον κύριο Χατζηνικολάου. Τι να πω, ήταν ντροπή αυτό που είδα πριν από λίγο στο βίντεο. Του πετάνε ρε, μακαρόνια του Λιγούρι, τον Ατάλοξο, εγώ. Μπράβο, ρε παιδιά, είχε νόημα αυτό που είδαμε και λίγα έπατε. Αλλά ξεχάσα τον άλλο, ρε, τον Τριανταφυλλό. Που δεν είχε σόβρακο να αλλάξει, ρε σκητσογράφος ήταν στα νέα, τον είχα ταΐσει τις 4 φορές στο Πανελλήνιο και τι από του είχα δώσει και 10 σόβρακα δικά μου, σοβρακοφανέλες, αλλά τώρα έπιασε 15 εκατομμύρια ευρώ από τον Πόπολα και τώρα μου λέει δεν του αρέσει η Εκάλη γιατί έχει πολύ ερημιά και έχει και λύκους και όταν τα λέω ξέρω εγώ. Αλλά αυτά να τα πεις αλλού ρε Μάκη και στον Αλέφαντο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα ρε και σαν να πιστώ το στόμα μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα να σου πετάξω κανένα μπιστέ και το φάστο με ανάψεις ρε και σαν έτσι, ό,τι θέλω να τα πω θα τα πω τα πάντα όλα, ξέρω εγώ λοιπόν. Λοιπόν, είδα που δείξατε και πριν τον Τατούλη, τον αντάρτη της Πορδής. Θέλω να ρίξετε την κυβέρνηση. Σιγά μην ρίξετε την κυβέρνηση, αυτή μη ξοριξιάρε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μόνο αείμνηστος ο Κόκαλης, ότι ήταν ο Γίγαντος, ότι ήταν ο Κολοσσός, ότι ήταν ο. Τι να πω, ο Κολοσσός, ο Ουρανοξύτης μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Ο υπερτεράστιος, ο Κόκαλης είναι άγιος άνθρωπος. Και έχει κάνει πολλά για τον Ολυμπιακό. Α σου θυμίσω ότι έχει πάρει τελευταία χρόνια. Έχει πάρει Βάλα, Κουλοχέρι, Μαστίγιο, Ραούλ Μπράβο. Έχει πάρει τον Μπερτολούτσι τώρα τελευταία μεγάλη παιχτάρα. Εγώ τι να πω, φυλάω το πόδι του Κόκαλη, σκύπω του φυλάω το πόδι του Μυροβλήτη του Κόκαλη. Ένα λάθος έκανε που πήρε το Σόλι. Με το καλύτερο υλικό στην Ευρώπη και κάνει 4x4 στη σύνταξη. Ρε ομάδα είναι, ρε, δεν είναι τζιπ να κάνει 4x4. Τι να πει λοιπόν τώρα το Ατούλη στον Αλέφαντο. Ρε μόνο ο Ανδρέας Παπαδρέου, ήταν άλλο ξέρω εγώ που να σώσει τη χώρα. Ρε. Ο Γίγαντος δεν ήταν τεράστιο. Ποιο είναι, μα δεν ζει ο Ανδρέας Παπαδρέου. Ελά σε παρακαλώ τώρα πολύ χρονί, δεν θα μην σου πω τώρα και σένα πάλι στραγαλά και τα λοιπά να με ανάβει πάλι. Δεν ζει ο Ανδρέας γιατί ζει ο Καραμαλής τώρα, ο Κωστάκης, έλα μην γελάσω, ρε. Τα πάντα όλα τι να σου πω. Καραμαλίζε. Αυτός είναι ο χαριστέας πολιτικής, ο αχριστέας. Ο ένας παίζει την εθνική επειδή έχει θείο τον Ρεχάγκελ και άλλος έγινε πρωθυπουργός επειδή είχε θείο τον Καραμαλή. Ρε, ρε με τον Αλέφαντο μιλάς τώρα, τον Ατάλεξο. Πάθε μπαλίτσα αγόρι μου. Ρε θα πεινάσουμε ρε. Πέσαν και πολλοί στο Βιέκα στην Ελλάδα κατά 80%. Μου τα είχε πει αυτά που μεγέθησε ο Χάπελ το 82, ότι ήταν τεράστιο. Λέει. Θα πέσει λέει ο καπιταλισμός. Πανηγύρισαν όλοι οι καπιτάλες όταν έπεσε στο τείχος του Βερολίνου, αλλά τώρα θα και η σειρά τους. Ρε, άμα καταρρύψει ο Ολυμπιακός, δεν θα καταρρύψει ο Παναθηναϊκός. Τι να λέμε τώρα, τάλο το ξέρω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε. Άσε ρε πινάλα, ρε και σαρε. Τι δεν είναι τώρα πράγμα, σε παρακαλώ τώρα. Με τον Αλέφαντο μιλάς τώρα, μιλάς με τον Ρουβάρε. Άσε τον ένα προηγουμένως τώρα στην εκπομπή σας. Δεν λέω, ωραία η κοπέλα του η Ζιγούδη, πώς λέγεται. Ζιγούρι. Ποια ζιγούρι, ζιγούρι λέει. Ελά, ρε, πες το και έτσι, πολύ χρονιδιά, άσε τώρα να σου πω πάλι. Σε πάρα πολλά, πουλά κανένα τραγάλι στην Τούμπα, ρε. Ο Ρουβάζε είναι ο Ζιμπέρτο Σίβα τραγουδίου, ρε παλέμαχος. Με ρεματισμού, ισχυαλγία και αρθίτιδα, ρε. Πώς να μου κάνεις Τούμπα, ρε Ρουβάζε, κύριο Βίζο, ρε. Έχει πεθάνει ο Ρουβάζε τώρα, τι να λέμε. Τώρα είναι αυτή, ρε, πώς λένε, η Ονιβάμα. Η Ονιβάμα. Η Ονιράμα, ρε, πες το και έτσι, με κοιτάς, και έτσι, πού τους ξέρω εγώ. Με τον Αλέφαντο μιλάς τώρα. Μας έχετε ζαλίσει τώρα με το Λάκη το Γλυκούλι και το Λάκη το Λαζόλο, πώς θα βγει πρώτος. Βρε ένα ήταν ο Λάκης, ο Λάκης Παπαϊωάννου ήταν πρώτος. Παλιά 60 μέτρα, διαβίτης, οικονομετρία, παικταράς ο Λάκης, όχι ο άλλος ο Βασίλης, ο Τάτσον, ένα προχτές τον καλύτερο από τον Αλτών, μου λέει κάτι για μύδια πούντα, μύδια κούντα, σκούντα, τι να πω, σοβαροί άνθρωποι ασχολούνται, τα είχαμε τώρα σοβαροί δημοσιογράφοι τώρα με το θέμα του Δονητή, άλλο θέμα, το βρήκανε θέμα τώρα. Θα βγει και έργο τώρα, λέει, ο Δονητής στη στέγη να πούμε το Βαλιανάτο. Έλα τώρα, μην τα πάρω τώρα, μας ζάλισαν, άσε με τώρα σοβαρά πράγματα. Είμαστε άντρες τώρα, σε παρακαλώ, από μπροστά έχουμε το σύστημα. Προς την κίνηση το έχουμε πισινή κίνηση, σε παρακαλώ τώρα. Συγγνώμη, κοπελιά, τελείωσε ο χρόνος, κάθε να πει συγγνώμη τώρα. Έλα, πες κάτι να πεις. Την αποστόμωσα τα πάντα όλα, τα μιλάω Αλέφαντο σαν πήγο πελάτη. Κάντε εσείς κάποιος αποφώνησε, αλλά λοιπόν την άλλη εβδομάδα ακούστε τον Αλέφαντο. Εγώ τώρα πάνω στα ίσω τους λιγούδες, κάνα παϊδάκι, καμιά μπριζόλα, την κοπελιά που γελάει. Λοιπόν, φέτο να, σε περιμένω με τον Μπέλα, κάνουμε εκεί τη συνέντευξη το πώς που λέγαμε. Άντε, για χαρά, έτσι, γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πάμε. Πάμε παϊδάκια σήμερα, έτσι και πιφτέκια, πάμε κοπελιά, πάμε. Άντε, για χαρά, τι τα νομίζω, τα πάντα όλα, τι να λέμε, τον Ατάλο το ξέρω εγώ, άντε, σε παρακαλώ τώρα.